Είμαστε έτοιμοι για να δούμε τον τρίτο αγώνα στα 69 κιλά. Καμπανάκι, ξεκινάει ο πρώτος γύρος. Στην κόκκινη γωνία ο Χρήστου, μπλε γωνία Βασιλείου. Καλό αριστερό ίσιο από τον Χρήστου. Καλό 1-2 από τον Βασιλείου. Εδώ βλέπουμε ανεπάλληλα χτυπήματα από τον Χρήστου. Προσπαθεί με ένα δεξίγροσε αριστερό άμπεργατ ο Χρήστου. Ίσιο αριστερό στο κεφάλι ο Χρήστου. Μια καλή επίθεση, ένα καθαρό ίσιο δεξί από τον Βασιλείο. Πολύ δυνατά χτυπήματα και από τους δύο τους αθλητές. Καλό ίσιο αριστερό από τον Χρήστου. Μία επίθεση από τον Βασιλείου χωρίς αποτέλεσμα. Και τέλος του πρώτου γύρου. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Ο Χρήστου είναι ο νικητής του πρώτου γύρου από τους κριτές. Καλό κροσέ. Να, μια καλή επίθεση από τον Βασιλείο. Εδώ βλέπουμε να τους ξεχωρίζει ο διαιτητής. Διστακτικοί οι αθλητές στο δεύτερο γύρο. Ένα καλό κροσέ δεξί από τον Χρήστου. Καλά κλειστοί και οι δύο αθλητές. Καλό ίσιο δεξί από τον Βασιλείο. Μία μικρή παρατήρηση στο Βασιλείο να μην αγκαλιάζει. Καλό αριστερό κροσέ από τον Χρήστου, αλλά ο Βασιλείου προσπαθεί με χτυπήματα στο σώμα. Και έρχεται η επίσημη παρατήρηση στο Βασιλείου για το λόγο ότι αγκαλιάζει. Τώρα πρέπει να γίνει πιο επιθετικός ο Βασιλείου. Καλό ίσιο αριστερό από τον Χρήστου.
συνεχόμενες αγκαλιές από τους αθλητές. Καλό ίσιο αριστερό από τον Χρήστο. Ο Χρήστου είναι ο νικητής και του δεύτερου γύρου, τρίτος και τελευταίος γύρος. Καλή επίθεση από τον Χρήστου. Δείχνει να θέλει το παιχνίδι, να θέλει αυτή τη νίκη. Ο Βασιλείου πρέπει να γίνει πιο ενεργητικός αν θέλει να... Έχει δυνατότητα νίκης. Καλά ίσια χτυπήματα και από τους δύο τους αθλητές. Εδώ βλέπετε το Χρήστο να ψάχνει ένα δυνατό αριστερό direct. Διστακτικοί αθλητές. 1-2 χωρίς αποτέλεσμα από το Βασιλείο. Αγκαλιάζονται πάλι οι αθλητές. Κινήσεις και επιθέσεις χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε κάποια χτυπήματα από τον Βασιλείο. Καλό ίσιο αριστερό από τον Χρήστο. Δυνατά χτυπήματα ο Χρήστο. Συνεχίζει ο Βασιλείου να αγκαλιάζει. Και τέλος του αγώνα. Τέλος και ο τρίτος γύρος. Ο αγώνας στα 69 κιλά junior. Αναμένουμε την απόφαση των κριτών. Εδώ βλέπουμε τους αθλητές να ανταλλάζουν χειραψίες και να χαιρετάνε και τους αντίπαλους προπονητές. Ο διαιτητής ελέγχει τις γάζες, τα μπαντάζ. Και νικητής με ομόφωνη απόφαση ο Δημήτρης Χρήστου της κόκκινης γωνίας. Καλείται ο κύριος Αλεξάνδρου για την απονομή των μεταλλίων.
Να πούμε πως ο διοργανωτής του πρωταθλήματος, ο Πολύδωρος Πολυδώρου,